Λίγο πριν ξεκινήσει το μεγάλο παιχνίδι της πρώτης μέρας για το κύπελλο Ελλάδος Βόλεϊ, στην πρωτεύουσα ουσιαστικά του βόλεϊ αυτές τις μέρες στο νησί της Ήρου, αρκετός κόσμος παρακολούθησε τα προηγούμενα παιχνίδια, όπου είχαμε και την έκπληξη, όπου ο Παναθηναϊκός κέρδισε τον Άρη στο tie break με 3-2, ο Ηρακλής εύκολα πήρε τον ΠΑΟΚ με 3-0 και αναμένεται το μεγάλο παιχνίδι του Φίνικα Σύρου με τη Λαμία. Ένα παιχνίδι που το περιμένουν πώς και πώς, ιδιαίτερα οι φίλοι της Σύρου, για να δουν το Φίνικα στον ημιτελικό, να δούμε και την κλήρωση. Όλα αυτά όμως προηγείται το μεγάλο παιχνίδι. Θα μιλήσουμε με τον κόσμο που έρχεται συνεχώς εδώ και αναμένεται να κατακλείσει το Δημήτριος Βικέλας για άλλη μια φορά, αφού το βόλεϊ στη Σύρο είναι το άθλημα που τα τελευταία χρόνια έχει κλέψει κυριολεκτικά την όποια παράσταση παίζεται. Και ο κύριος Κεράνης είναι ο πρόεδρος εδώ του αθλητικού κέντρου. Γιάννη, είναι σπουδαίες οι μέρες αυτές εδώ για το νησί της Ήρου, η μεγάλη γιορτή του βόλεϊ. Έτσι αναμένουμε το μεγάλο παιχνίδι του Φίνικα με τη Λαμία. Εσύ πώς το προβλέπεις αυτό το μάτς? Είχαμε και την έκπληξη με τον Παναθηναϊκό που κέρδισε τον Άρη στο tie break. Πιστεύω ότι τουλάχιστον για την ομάδα δική μας δεν είναι ώρα και μέρα για εκπλήξεις. Εγώ πιστεύω ότι θα περάσει ο Φίνικας. Πιστεύω ότι αντικειμενικά είναι καλύτερη ομάδα από τη Λαμία και πιστεύω ότι άνετα θα περάσουμε στους 4 και γιατί όχι στον τελικό της διοργάνωσης. Θέλω να πω ότι τα γεγονότα μας τρέχουν σαν οργανισμό πολιτισμού και αθλητισμού. Είδατε ότι την προηγούμενη εβδομάδα τελειώσαμε το καρναβάλι, αμέσως είχαμε προβλήματα με το θόλο, αυτή τη στιγμή έχουμε το final 8 του κυπέλου. Αυτό που μπορώ να πω σαν διοίκηση του ΟΠΑΣ, ένα μεγάλο μπράβο και ένα ευχαριστώ από την καρδιά μου στο φιλότιμο των εργαζομένων, γιατί ακολουθεί το ένα γεγονός το άλλο και μας έχουν βγάλει προς το παρόν ως προπρόσωπους. Λοιπόν, ένα μπράβο στα παιδιά, συγχαρητήρια στην Οργανωτική Επιτροπή και πιστεύω να γίνει ένα καλό Final 8 που όλη η Ελλάδα θα μιλάει για μας. Και ο πρόεδρος του Φίνικα, ο κύριος Δημήτρης Παλιόπρωτας. Δημήτρη, μεγάλες μέρες για τη Σύρο, μια σπουδαία διοργάνωση στο κύπελλο Ελλάδος. Ήδη έχουν διεξαχθεί δύο αγώνες. Είχαμε την έκπληξη του Παναθηναϊκού που κέρδισε τον Άρη στο tie break και αναμένεται με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το παιχνίδι της ημέρας του Φίνικα με τη Λαμία, όπου ο κόσμος έρχεται και σε λίγο το γήπεδο θα είναι ασφιχτικά γεμάτο. Ναι, γεια σας. Ναι, όντως η διοργάνωση πάει καλά. Το τρέξιμο είναι απίστευτο. Απίστευτο και δεν είναι μόνο σήμερα, είναι όλες τις μέρες για να πετύχουμε το σήμερα. Ναι, ο Παναθηναϊκός έκανε έκπληξη γιατί τα προγνωστικά τουλάχιστον το δίνανε κάπως αλλιώς. Καλό συνεχίζει. Το επόμενο παιχνίδι θα είναι το δικό μας με τη Λαμία. Αλλά για μένα το πιο ντέρμπι είναι του Παμβοχαϊκού με τον Ολυμπιακό. Το τελευταίο παιχνίδι για σήμερα. Ο Φίνικας βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση. Από ό,τι λένε και η Λαμία, αναμένεται σπουδαίο παιχνίδι. Ναι, αναμένεται σπουδαίο παιχνίδι. Να τελειώσει καλά όλη η διοργάνωση του κυπέλου. Αύριο θα έχουμε τις κληρώσεις για το ποιοι θα είναι οι αντιμέτωποι, θα είναι τελικά ακριβώς, και το Σάββατο ο μεγάλος τελικός. Από εκεί ύστερα αφήνουμε την ενότητα κύπελο πίσω και κοιτάμε τις άλλες δύο αγωνιστικές πρωταθλήματος για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε και ίσως να μπορέσουμε να κάνουμε κάτι καλύτερο και από την τρίτη θέση που είμαστε τώρα. Ο προπονητής της ομάδας, ο κύριος Νιώφετος, στη συνέντευξη του που έγινε χθες το μεσημέρι, είπε ότι μπορεί τα μεγάλα ονόματα να είναι ο Ηρακλής και ο Ολυμπιακός, αλλά συναισθάνεται ότι τελικά η Σύρος θα είναι αυτή που θα σηκώσει το κύπελλο. Πιστεύει ότι η Σύρος είναι αυτή που θα σηκώσει το κύπελλο. Να μην πω το ίδιο. Θα επιμείνω σε κάτι πιο παλιό που είχα πει, ότι ο καλύτερος θα κερδίσει. Ωραία. Εύχομαι καλή επιτυχία. Μακάρι ο Φίνικας να περάσει την επόμενη φάση και παιχνίδι με παιχνίδι να τον δούμε στο μεγάλο τελικό. Βήμα-βήμα. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Ο κύριος Σταύρος Μπαλόπιτας, ο πρόεδρος της Τοπικής Επιτροπής Βόλεϊ. Σταύρο, μεγάλες ημέρες εδώ στη Σύρο, σε μια μεγάλη διοργάνωση, το κύπελλο Ελλάδος. Ο κόσμος έρχεται και αναμένεται το μεγάλο παιχνίδι του Φίνικα με τη Λαμία που το περιμένουν όλοι πώς και πώς. Είναι κάτι για μας βέβαια που το θέλουμε πάρα πολύ και να είναι νικηφόρο για το Φίνικα. Το βασικό είναι ότι όπως έχουν πάει τα πράγματα μέχρι στιγμής
είναι όλα άψογα, γίνεται μια διοργάνωση πάρα πολύ καλή, επιτυχία από όλες τις πλευρές μπορώ να πω. Πιστεύω μέχρι το τέλος και μέχρι το τελικό του Σαββάτου να πάνε όλα έτσι καλά και ήσυχα, να μην έχουμε τα προβλήματα που πάντα φοβόμαστε σε τέτοιους τελικούς. Και για μία φορά ακόμη να πούμε ότι η Σύρος δείχνει ότι αγαπάει τόσο πολύ το βόλεϊ και πιστεύω και στο μέλλον να έχουμε και άλλες εκδηλώσεις τέτοιες, να μπορέσουμε να δώσουμε στη Σύρο και σε όλη την Ελλάδα να δουν το βόλεϊ και τις ομάδες που θέλουν. Θα ήθελα να σου πω ότι βέβαια πέρα από τα αργοντικά που τα καταφέρνετε μια χαρά, από ό,τι έχετε δείξει και σε άλλες διοργανώσεις στο παρελθόν, έτσι σαν φίλαθλος θα ήθελα να, αν μπορείς να κάνεις κάποιο προγνωστικό για αυτό το μεγάλο παιχνίδι, μιας και το περιμένουν όλοι πως και πως και επιθυμούν βέβαια ο Φίνικας να κερδίσει τη Λαμία, μιας και αποδείχθηκε στο πρωτάθλημα ότι είναι η μοναδική ομάδα που δεν κατάφερε να την κερδίσει καμιά φορά και τις δύο που την αντιμετώπισε. Εγώ το πιστεύω αυτό και πιστεύω νομίζω ότι το πιστεύουν όλοι εδώ και στη Σύρο. Ο Φίνικας έχει αποδείξει ότι είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα, έχει πολύ καλές μονάδες και αυτή τη στιγμή είναι η πιο φορμαρισμένη ομάδα στην Ελλάδα. Εύχομαι και πιστεύω να πάνε όλα καλά και να δούμε το Φίνικα στον τελικό και να πανηγυρίσουμε το κύπελο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Να είστε καλά κι εγώ. Και ο κύριος Γιώργος Λεωταρίδης, ο πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής. Διανύουμε την πρώτη ημέρα σε μια πολύ μεγάλη διοργάνωση. Ο κόσμος στα δύο προηγούμενα παιχνίδια και ιδιαίτερα στο μάτς του Άρη με τον Παναθηναϊκό ήταν αρκετός. Μάλιστα ήταν ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι όπως εξελίχθηκε έτσι και νομίζω ήταν και η έκπληξη μέχρι τώρα. Ο ΠΑΟΚ ιτήθηκε από τον Ηρακλή με 3-0 και περιμένουν όλοι το πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι της ημέρας της ομάδος της Σύρου του Φίνικα με την Λαμία. Καταρχήν να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους φιλάθλους οι οποίοι έχουν δείξει τέτοια ανταπόκριση και σε λίγο το γήπεδο θα είναι πάλι κατάμεσο στο παιχνίδι της ομάδος μας. Να ζητήσω ένα μεγάλο συγγνώμη από όλους αυτούς που θα ήθελαν σήμερα να είναι εδώ και δυστυχώς η μικρή χωρητικότητα του γηπέδου δεν μας επιτρέπει να τους δώσουμε εισιτήριο για να έρθουν. Λυπάμαι ειλικρινά, έχω δεχθεί άπειρα τηλέφωνα. Πρέπει και ο κόσμος να καταλάβει ότι δεν έχουμε καμία ευθύνη σε αυτό το πράγμα. Αυτή είναι η χωρητικότητα του γηπέδου. Έγιναν τα δύνατα δυνατά μέχρι να φτιάξουμε και κάποιες δημοσιογραφικές θέσεις να το βελτιώσουμε. Δυστυχώς το γήπεδο έχει αυτή τη χωρητικότητα και λυπάμαι που κι άλλοι συμπολίτες μας σήμερα δεν θα είναι εδώ. Εν πάση περιπτώσει, έχουμε κάνει μια σκέψη ίσως την Παρασκευή και το Σάββατο να έχουμε λίγο μεγαλύτερη χωρητικότητα, εάν αποφασίσουμε να αφαιρέσουμε κάποια καθίσματα για να μπει περισσότερος κόσμος. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος γιατί το γήπεδο γέμισε με παιδιά. Ο αθλητισμός είναι για τα παιδιά. Και πραγματικά ήταν συγκινητική εικόνα του πρώτου παιχνιδιού. Ένα γήπεδο κατάμεστο από παιδιά. Πιστεύω ότι και στα επόμενα παιχνίδια ο κόσμος θα συμπεριφερθεί όπως συμπεριφέρθηκαν και τα παιδιά που χειροκροτούσαν και τραγουδούσαν. Δεν θα έχουμε κανένα έκτροπο. Είμαι αισιόδοξος για την ομάδα μας. Ήδη το γεγονός ότι βρίσκεται στο ρετυρέ της βαθμολογίας της Α1 είναι πάρα πολύ τιμητικό για το νησί μας. Είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Αν όλοι αντιληφθούμε το μέγεθος και τη διάσταση αυτής της ομάδος και τη στηρίξουμε, η Σύρος έχει να κερδίσει πολλά. Όχι μόνο στον αθλητισμό, αλλά βασικά και στην προβολή του νησιού μας και στην Ελλάδα, γιατί όχι και στο εξωτερικό. Τώρα, όλα κυλούν ομαλά. Μέχρι τώρα η διοργάνωση πραγματικά είναι, θα έλεγα, πάρα πολύ καλή. Δεν έχει προκύψει το παραμικρό πρόβλημα. Ένα τεχνικό πρόβλημα με το ίντερνετ προέκυψε. Αυτά είναι πράγματα που συμβαίνουν, αλλά κατά τα άλλα, η διαμονή των αθλητών, των παραγόντων, μετακινήσεις, αγώνες μέχρι τώρα όλα πάνε καλά και μακάρι μέχρι το τέλος όλα να κυλήσουν ομαλά. Και έχουμε και την κλήρωση, νομίζω είναι αύριο η κλήρωση για να ενημερώσουμε τον κόσμο. Όχι, τώρα προλίγου αποφασίσαμε, η Αγωνιώδικος Επιτροπή συνεδριάσαμε και αποφασίσαμε την κλήρωση να την κάνουμε σήμερα, αμέσως μετά τη λήξη του παιχνιδιού του Ολυμπιακού με τον Παμφουχαϊκό, εδώ μέσα στο γήπεδο, παρουσία των φιλάθλων. Ούτως ώστε και οι ίδιοι φιλάθλοι να συμμετέχουν κατά κάποιο τρόπο με αγωνία σε αυτό το οποίο θα περιμένουμε για την ομάδα μας πάνω απ' όλα. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία. Θα τα ξαναπούμε μέχρι να τελειώσει αυτό το Final 8 του Κυπέλλου, μια μεγάλη διοργάνωση που η Σύρος είναι στο επίκεντρο αυτές τις μέρες. Σας ευχαριστώ και εγώ και ευχαριστώ για τη συμβολή σας στην προβολή του γεγονότος. Να συνεχίσετε και τις επόμενες μέρες. Θα ενημερώνουμε τους φιλάθλους και για τη ροή των εισιτηρίων, εάν υπάρχουν περισσότερα, και για όλα όσα συμβαίνουν σε αυτό το γεγονός. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και εγώ.